Οι γνώσεις της γύρω από τις πολεμικές τέχνες, το περίσσιο θάρρος και τα αντανακλαστικά της αποσόβησαν τα χειρότερα. Ο λόγος για μια νεαρή φοιτήτρια στο Ηράκλειο, η οποία δεν δίστασε να τα βάλει με ληστή όταν εκείνος για κακή του τύχη βρέθηκε στο δρόμο της. Η Έλλη Κοκάλη θα μας πει περισσότερα, καθώς τη συνάντησες νωρίτερα, Έλλη, και σου περιέγραψε το περιστατικό. Βρήκε πραγματικά το δασκαλό του στο πρόσωπο της 19χρονης Δήμητρα Σακαδά και ο δράστης της αρπαγής τσάντας που εκτυλίχθηκε χθες στην πλατεία Κορνάρου. Η Δήμητρα μαζί με μια φίλη της περπατούσαν ανυποψίαστες στο κέντρο της πόλης όταν ο δράστης της έβαλε στο στόχαστρο. Όπως μας περιέγραψε η νεαρή φοιτήτρια του μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης και αθλήτρια πάλης πλέον, χωρίς δεύτερη σκέψη όρμησε πάνω του για να υπερασπιστεί τη φίλη της και βεβαίως να μην επιτρέψει να χάσει μέσα από τα χέρια της όλα τα χρήματα που είχε, καθώς η κοπέλα είναι και εκείνη φοιτήτρια και ήταν τα χρήματα που είχε για να περάσει το μήνα της, τα χρήματα που προήλθαν από το υστέρημα των γονιών της. Με περίσσιο θάρρος λοιπόν όρμησε πάνω του και με δύο λαβές τον ισοπαίδωσε. Κατάφερε εκείνος να τη χτυπήσει στο πρόσωπο, της έσπασε μάλιστα τη μύτη, όμως η κοπέλα αποφασισμένη να τον ακινητοποιήσει, τον κράτησε κάτω και με τη βοήθεια των περαστικών ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Βεβαίως η τσάντα δεν άλλαξε χέρια, κράτησε στεναρά και το δράστη και την τσάντα στα χέρια της μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας που συνέλαβαν τον κατηγορούμενο και τον οδήγησαν στα κρατητήρια. Η κοπέλα χρειάστηκε την παροχή των πρώτων βοηθειών, όμως είναι πολύ καλά στην υγεία της και όπως μας περιγράφει θα το έκανε ανά πάσα στιγμή προκειμένου να υπερασπιστεί οποιονδήποτε άνθρωπο χρειαζόταν, είχε ανάγκη και βεβαίως τον εαυτό της καθώς νιώθει εξαιρετική αυτοπεποίθηση εξαιτίας της αθλητικής της ενασχόλησης. Είναι μια κοπέλα που πέρα από φοιτήτρια δευτεροετή στο μαθηματικό τμήμα είναι και αθλήτρια πάλης με υψηλούς στόχους, θέλει να διακριθεί και αυτό φάνηκε και από τη στάση και από την αποφασιστικότητά της. Η Δήμητρα, όπως σας είπα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, είναι πολύ καλά στην υγεία της. Λοιπόν, ανακουφίστηκε και η οικογένειά της, η οποία είναι εξαιρετικά περήφανη για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε. Έλλη, σε ευχαριστώ, να την ακούσουμε. Της παίρνει την τσάντα και τρέχει. Εγώ σε δευτερόλεπτα τρέχω πίσω χωρίς να σκεφτώ τίποτα. Τρέχω πιάνω την τσάντα, τον δίνω ένα δυνατό κροσέ, δεξί κροσέ. Ζαλίζεται, πάει να χαμηλώσει και του πιάνω το κεφάλι, του ρίχνω μία γονατιά. Και το τελειωτικό χτύπημα ήταν στο ευαίσθητο σημείο, όπου εκεί έπεσε κάτω. Ήρθανε γύρω-γύρω και μας βοηθούσανε. Κάλεσε εγώ γρήγορα την αστυνομία και όλα μια χαρά. Πήγα στο γιατρό μετά.